Submarine στην επίθεση τώρα, Μαρκόπουλος. Ο Σπαλιάρας στην εκπνοή θα στοχίσει για δύο. Αρνητικό rebound του έτερου Μαρκόπουλου. Και ο ίδιος στο κατέβασμα της μπάλας. 2-0 λοιπόν το σκορ. Ο Δρούγας θα στοχίσει σε ένα σουτ τριών πόντων. Παλιάρα κόπηκε και έτσι έκλεψαν οι Σάδερφος. Δρούγας κάτω από το καλάθι. Καλή άμυνα του Καμπάση. Κλέψιμο για τους Γέλος από Μαρίν. Καλή άμυνα. Μαρκόπουλος για δύο αστόχησε. Καμπάση στο επιθετικό rebound. Πρώτο καλάθι για τους Submarine. 2-2 το σκορ. Πρώτο καλάθι για τους Submarine. 3 δεν το πήρε τελικά. Παλιάρας κάτω από το καλάθι, αστοχή. Αμυντικό rebound. Με το συμβαίνει. Να τρέχει. Για 3 από το πάνω. Μαρκόπουλος. Πασχάκης. Στο Μπασκάκη και ο Μαρκόπουλος τώρα. Έχει γυρίσει άμυνα των υποβρυχίων. Μαρκόπουλος. Κατάρι για δύο. Άστοχος του λίγου του χρόνου. Ριμπάντα με δικό του Παλιάρα. Και ο Μπασκάκης τώρα με την μπάλα. Τα υποβρύχια με αρκετές απουσίες σήμερα. Αποδεκατισμένη η ομάδα τους. Πολύ ωραία τώρα η πάσα του Σπαλιάρα στο Καμπάση, ο οποίος θα τελειώσει την πάση. 6-7. Σιβέρι. Θα βρει μέχρι μέσα Μαρκόπουλος στη γωνία. Προσποιήθηκε πίσω μέχρι μέσα. Κέρδισε το πάλι για δύο ελεύθερες γωνές. Το σκορ στο 6-7. Κονσέρβα. Μέσα η δεύτερη από τον Μαρκόπουλο. Μια στις δύο και ο Πασκάκης τώρα στο κατέφυγμα της μπάλας. Πασκάκης στη γωνία η πάσα του. Σου
για 3. Άστοχο αμυντικό rebound του Μαρκόπουλου. Και ο Σιβέρης τώρα ο Ραφαήλ. Κανά στο Μαρκόπουλο. Σιβέρης Μιχάλης. Θα σουτάρει για 2 με ένα mid-range. Άστοχο. Περιέχονται μεταξύ του ο Μαρκόπουλος για να τα πάσει. Και η κατοχή είναι πάλι για τους ξάδερφους. Πάσα, λάθος. Ο Πασχάκης και πάλι το κατέβαλα της μπάλας. Μαρκόπουλος. Πασχάκης, ελεύθερος για 3, θα το πάρει. Θα στοχίσει μακρινό ριμπάν του Μαρκόπουλου ακόμη ενώ. Και ο Σιβέρης με άλλη πλευρά θα στοχίσει το lay-up. Στεφανίδης. Πασχάκη στη γωνία, και πάλι Στεφανίδης. Μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες επιλέγουν οι επιθέσεις τους να πηγαίνουν στο τέλος του χρόνου. Εδώ δικαιώθηκε ο Στεφανίδης που πήρε ένα mid-range shoot και ευστόχησε. Μαρκόπουλος. Ένα tipping της μπάλας από τον έτερο Μαρκόπουλο στην άλλη ομάδα. Έφερε την μπάλα στα χέρια του Σιβέρη, ο οποίος αστόχησε κατά το καλάθι. Και ο Πασχάκης τώρα με την μπάλα. Μαρκόπουλο. Καμπάσης ελεύθερος για 3. Βρήκε αέρα το σούτ. Την κατοχή για τους ξαδερφούς. Και πάλι Σιβέρης κάτω από τα λάθη, θα τελειώσει το πάση, θα πάρει το φάουλ. Μόνο ρέχτε τον. Μέσα η πρώτη από τον Ραφαήλ Σιβέρη. 8-9 το σκορ. Μία στις δύο rebound του Πασχάκη. Και ο Στεφανίδης. Πασχάκης, Στεφανίδης, ωραία η έξτρα πάσα. Μαρκόπουλος το σκέφτηκε, δεν το πήρε εν τέλει. Αναστασόπουλος μέχρι μέσα, πολύ ωραία η πάσα του στον Καπάση, ο οποίος θα στοχεί όμως εξ επαφής και έχει γίνει και φάουλ. Επιστρέψαν λοιπόν οι δύο ομάδες στο παρκέ, 9-9 το σκορ, 2-36 ακόμη.
για τους Xaverfors. Και το Μιχάλη Σιδέρη στο κατέβασμα της μπάλας. Έδωσε δίπλα στο Χριστοδούλου. Σε για τον Χριστοδούλου, ο οποίος θα ζουτάρει για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Χριστοδούλου με... Βρήκε μπάλα στη Στεφάνη αρχικά. Πήρε μεγάλο ύψος και κατέληξε στο καλάθι. Ο Αναστασόπουλος θέλει να απαντήσει καλάθι τώρα για την ομάδα των υποϊουβρικίων. Ωραία κίνηση πολύ. Ωραία κίνηση από τον Μαρκόπουλο, ναι, ήταν άστοχος όμως, Πασχάκης. Δύσκολη πάσα του Στεφανίδη στη γωνία. Πασχάκης για τρεις. Εύστοχος ο Πασχάκης. 12-14. Μετά το time out οι δύο ομάδες έχουν μπει πολύ δυνατά, ειδικά στην επίθεση. Ο Φάλαρης για τρεις και αυτός. 15-14. Στεφανίδης. Μαρκόπουλος. Και ο Σιδέρης θα τελειώσει τη φάση. Πασχάκης. Στεφανίδης, 45 μοίρες, παίρνει το σκρίνα τον Πασχάκη και εκτελεί πίσω αυτό το τάφ, αυτό για τρεις. Βρέχει τρίποντα στα τελευταία λεπτά. 17-17. Πάρα πολύ εύστοχες οι δύο ομάδες. Στο δούλο. Σιδέρης. Μας αρέσει το Μαρκόπουλο στην γωνιά όπως το αστόχησε. Και τέλος, πρώτο δεκαλέπτου, 17-17. Ισόπαλες οι δύο ομάδες, ένα πολύ ωραίο πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο. 17-17 το σκορ. Παναστασόπουλος στην επαναφορά. Και ο Χριστοδούλου, ο συνήθως μπάλα στα χέρια του. Στεφανίδης. Thank you.
25 μέχρι μέσα. Καλάθια από το Στεφανίδη. 19-17 ή 17-19 αν θέλετε. Πολύ ωραία πάσα του Σιδέρη. Φανταστικό καλάθι. Το Σιδέρη Ραφαήλ να τελειώνει τη φάση. Ο Μιχαήλ Σιδέρης που πέρασε την μπάλα, την πάσα. Πασχάκης, Στεφανίδης και πάλι. Σπαλιάρα στη γωνία στα 5, κερδίζει το φάουλ. Πασχάκης τώρα με τον αφορά Αναστασόπουλος είχε, δεν εκτέλεσε όμως. Το έκανε ο Στεφανίδης, άστοχα. Σπαλιάρα στο επιθετικό rebound. Πασχάκης. Αναστασόπουλος, πολύ ωραία backdoor pass από τον Στεφανίδη, ο οποίος θα δημιώσει τη φάση άστοχα. Πολύ ωραία επίθεση παρόλα αυτά για τα υποβρύχια. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση άστοχα. Ριμπάν του Σιδέρη. Κατοχή για τους ξάδερφους. Με 4 μόνο δευτερόλεπτα. Σιδέρης με μάφορα. Πολύ ωραία προσποίηση. Και σούτια 3-6 από το Φάλαρι. 22-19, καταπληκτικό καλάθι. Ο Πασχάκης τώρα με τον μπάλο. Ξεκίνησαν κάπως νοφρά οι δύο ομάδες. Όμως τα τελευταία λεπτά είναι εξαιρετικές. Αναστασόπουλος ελεύθερος. Και αυτό εύστοχο, 22-22. Άστοχος ο Σιδέρης, αθλητικό ριμπάουντ και Πασχάκης τώρα. Αναστασόπουλος παίρνει το πίκ από τον Καμπάση. Θα περάσει ο Αναστασόπουλος, θα κερδίσει το φάουλ. Ό,τι είδατε συνέχεια δεν μπορούσε καθώς το φάουλ είναι χαμηλά. Πασχάκης. Παλιάρας κάτω από το καλάθι. Δέχτηκε ένα χτύπημα. Πήρε το φάουλ. Έτοιμος λοιπόν ο Σπαλιάρας να εκτελέσει δύο βολές για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 22 όλα. Μέσα η δεύτερη. 22-23 μπροστά η τυπικά φιλοξενούμενη. Κίνηση μέχρι μέσα του Μαρκόπουλου, ήταν άστοχος και ο Αναστασόπουλος τώρα θα κάνει το λάθος. Συνδυασμός τώρα την άλλη πλευρά, Χριστοδούλου. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα, φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο. Ήταν άστοχη η πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη. Πόσο, πόσο,
Αναστασόπουλος. Μαρκόπουλος. Πήρε το σκρίν από τον Σπαλιάρα, πόδι από τον Βάλαρη. Αναστασόπουλος. Καπάσεις, λάθος, πάσα χαμηλή, κλέψανε την μπάλα οι Xaverfors. Και ο Μαρκόπουλος μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση ανεπιτυχώς. Ριμπάν του Καμπάση, όπου ας πούμε ότι διορθώνει το προηγούμενο του λάθος με την άμυνα που έπαιξε και το rebound που μάζεψε. Μαρκόπουλος. Στεφανίδης. Πολύ ωραία κίνηση, τελειώνει τη φάση άστοχα όμως ο Νίκος Στεφανίδης. Μαρκόπουλος. Θα πει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση. Ωραία κίνηση, πήρε το φάουλ. Παναγιώτης Μαρκόπουλος, αυτό είχε και στη δεύτερη. Δυσκολεύονται αυτή τη γραμμή μέχρι στιγμής οι Xaverfors. Και ο Πασκάκης τώρα με την μπάλα πασάρει στη γωνία στον Αναστασόπουλο, ο οποίος εκτελεί άστοχα αυτή τη φορά. Ένα στα δύο για τον Αναστασόπουλο. Χριστοδούλου. Ωραία κίνηση. Ασουστάρει για δύο. Αστοχή. Rebound. Και Αναστασόπουλος τώρα με την μπάλα. Φάουλ του Χριστοδούλου στο Μαρκόπουλο. Επαναφορά από τη sideline. Για τα κίτρινα υποβρύχια. Μαρκόπουλος αλλάζει με τον Αναστασόπουλο. Ξανά η μπάλα στον Αναστασόπουλο. Πασχάκης από τη 45 για 3. Αστοχή, Καμπάση στο επιθετικό rebound. Σπαλιάρα στα σουτάρι, διαβίωσε ένα σούτ που το έχει συνήθως. Αυτή τη φορά ήταν άστοχος. Ένα mid-range σουτάκι από τα 4,5 μέτρα περίπου. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση πολύ όμορφα. Καλάθι 24-23. Ο Αναστασόπουλος πήρε το πίκ από τον Σπαλιάρα, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη. Τελικά δίνει στον Αναστασόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει από τις 45 μοίρες. 24-26. Ζητάει και φάουλ, δεν το παίρνει όμως. Μαρκόπουλος. Θα σουτάρει για τρεις ελεύθερες. Είναι άστοχος ο Καμπάσης, μάζεψε. Το Πασχάκης τώρα. Προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει για τρεις, πάρκαρε στο Μαρκόπουλο, ο οποίος θα δώσει και πάλι στον Αναστασόπουλο. Καμπάσης θα το επιχειρήσει για τρεις με ταμπλό. Δεν θα βρει στόχο. Έτσι παραμένει το 24-26. Φανταστική πάσα στο Μαρκόπουλο, που εξεπαθείς, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Ο ίδιος το επιθετικό, έξω η μπάλα, Μαρκόπουλος. Θα σουτάρει για τρεις μέσα στην εκπνοή με την κόρνα. 27-26 μεγάλο σου. Έχασε το εύκολο, έβαλε το δύσκολο που λέμε. Αυτά έχει το μπάσκετ. Πασχάκης. Ελεύθερος πίσω από τα σκρίν, θα σουτάρει για τρεις, θα απαντήσει. 27-29. Και time out.
Μπορεί να μην έχει. Δύσκολο. Η Άννη μήπως φορτίζει. Για να... Αν αυτή τη λέξη θα κάνουμε. Νομίζω να κρατήσει. Μαρκόπουλος δίνει δίπλα το σουτ για τρεις από τον Θρούχα. Πολύ γρήγορη απάντηση από τον Νίκο Θρούχα. Οι δύο ομάδες δεν μπορούν να σταματήσουν να ευστοχούν σε τρίποντα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Εκτελεί η μία, απαντάει η άλλη. Απαντάει η μία, εκτελεί η άλλη. Αυτό γίνεται μέχρι στιγμής. Στεφανίδης, πολύ ωραίο το step back και σουτ για τρεις. Αυτή τη φορά δεν είναι στόχος και ο Μαρκόπουλος έξυπνα αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός ορίων. Εκ νέου time out. Τώρα για τα κίτρινα υποβρύχια. Κέντρο στο δούλο. Ο Σιδέρης πάτησε την γραμμή μετά από την πολύ καλή άμυνα του Καμπάση και μπάλα για τους Yellow Submarines με τον Στεφανίδη να οργανώνει. Πασχάκι, λάθος πάσα. Μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου, Σιδέρης στον Εβδηλιακό. Θα τελειώσει τη φάση 32-29-3. Αναστασόπουλος. Πασχάκης. Κάνει ένα step back, δεν το πήρε το σουτ. Αναστασόπουλος παίρνει το σκρίνα από Σπαλιάρα και κερδίζει το φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή, γιατί είναι το πέμπτο ομαδικό. Δύο βολές λοιπόν για τον Αναστασόπουλο. Μέσα η πρώτη, 32-30. Δύο στις δύο. Χέρι-χέρι δύο ομάδες από την αρχή του παιχνιδιού.
πολλές εναλλαγές το προβάδισμα, πολύ κοντά. Έκλεψε τώρα ο Καμπάσης και θέλει να φύγει στον εφηδιασμό πάρα πολύ γρήγορα. Τελειώνει τη φάση, άστοχα Αναστασόπουλος, είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Στεφανίδης το σκέφτηκε, δεν το πήρε, πάσαρε στον ελεύθερο Αναστασόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει για 3, 32-34. Πολύ καλός ο Αναστασόπουλος. Και επίσης εξαιρετική η πάσα του Στεφανίδη, no look. Τον βρήκε ελεύθερο στη γωνία και εκείνος εκτέλεσε. Μαρκόπουλος, Ρούγας, αποστάρει, δοκάρει την μπάλα. Και τώρα έχουμε επιθετικό νομίζω. Σιβέρης. Περάσει, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι. Τρεις του Σιδέρη από πολύ μακριά. Άστοχο, υπήρχε χρόνος βέβαια. Και τώρα υπάρχει λίγος χρόνος, 1,1. Για να δούμε τι θα μπορέσει να κάνουμε. Η Σαμαρίν, Στεφανίδης πετάει. Δεν βρήκε καλάφι και έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 32-34. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες πάνε μαζί μέχρι στιγμής. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος. Ξάδερφος 32, γέλος Αντμαρίν 34, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, εύστοχη στις δύο ομάδες, ειδικά από τα 6 και 75. Αρκετές δυνατές μάχες. Όλα έτοιμα λοιπόν. Για την επανέγραψη του δεύτερου ημιχρόνου του παιχνιδιού. Αναφορά για τους ξάδερφους. Ξεκίνησε το παιχνίδι λοιπόν, επισήμως. Σιβέρη. Μαρκόπουλος. Ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος κάτω από το καλάθι βγάζει έξω ένα σκληρό φάουλ εδώ. Κερδίζει ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος από τον Ανδρέα Μαρκόπουλο. Ευτυχώς είναι όλα καλά. Δεν χτύπησε κανείς. Παρόλο που έπεσε άτσαλα στο παρκέ ο παίκτης των ξάδερφος. Σιβέρης. Μαρκόπουλος βρήκε το χώρο να εκτελέσει σε μια περίεργη επίθεση. Από λάθος βγήκε ελεύθερος ο Μαρκόπουλος. Δεν ευστόχησε όμως το τρίποντο. Στεφανίδη στην άλλη πλευρά, είναι και αυτός άστοχος. Αμυντικό rebound.
κατέβασε το χέρι ο Στεφανίδης του Μιχάλη Σιδέρη και έχουμε δύο βολές. Κάκης ελεύθερος για τρεις μετά την ωραία πάσα του Στεφανίδη. Ο Καμπάσης με συγχωρείτε στο φορικό rebound και σε ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Ο ξύλος των υποβρυχίων, ο γίδρινων υποβρυχίων. 34-36 λοιπόν. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα. Έχω την εντύπωση από το δικό του πόδι έξω. Παρ' όλα αυτά μάλλον είδα λάθος. Και η μπάλα συνεχίζει να είναι στην κατοχή των ξάδερφων. Μαρκόπουλος. Σιδέρης. Ωραία η πάσα του. Φαλαρίς μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση άτσαλα. Μακρινό rebound όμως του Μαρκόπουλου, ο οποίος θα δώσει και αυτός άτσαλα τη φάση. Αναστασόπουλος τώρα θέλει να τρέξει. Πήγε μέχρι μέσα, πάσαρε στην παλιάρα. Έξτρα πάνω στο Βασχάκι. Πολύ ωραία θα βρει αυτός τον Καμπάση. Φανταστική πάσα του Καμπάση του Βασχάκι. Και καλάθι ακόμη ένα για τον ψηλό. Το κίτρινο νοικοπρυχείων, 34-38. Παρόλο που οι απουσίες είναι αρκετές για αυτούς, δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο σήμερα. Του διατρείς τώρα το φάλαρ, είναι άστοχο. Rebound του Μαρκόπουλου που είναι και εκεί επιθετικό. Λεωνάρδος Μαρκόπουλος μέχρι μέσα. 36-38, φοβερό καλάθι με ένα αντάποδο lay-up. Μπορεί να πάρει το maximum και να μειώσει το πρώτο για την ομάδα του. 36-38. Με μια προσωπική ενέργεια, προσωπική έμπνευση, εύστοχη τη βολή, πήρε το maximum. One man show θα λέγαμε στη συγκεκριμένη φάση. Πασχάκης με την μπάλα τώρα. Στην άλλη πλευρά. Είναι το Στεφανίδη, ο οποίος θα σουτάρει για δύο με ένα mid-range shoot. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Σιδέρης για τρεις. Άστοχος επιθετικό rebound του Φάλαρη. Ωραία κίνηση του Σιδέρη. Πολύ ωραία γύρισε. Σκόραρε. Προβάδισμα. Πασκάκης, Καμπάσης, Στεφανίδης προσποιήθηκε, δεν το πήρε, το πήρε για δύο και δικαιώθηκε. 39-40, 6-40 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μάλαρη Κωστάρη. Μαρκόπουλος για τρεις. Με πολύ ωραίο release. 42-40 φάνηκε όπως έφυγε από τα χέρια του. Πολύ ωραία μηχανική στο σούτ του Μαρκόπουλου. Εύστοχος. Έχει κάνει πολλά πράγματα στο σημερινό παιχνίδι ο Μαρκόπουλος. Πολύ καλός. Έμεινε στο Μαρκόπουλο γιατί είναι πολύ. Δεν θα μπορούσε κανέναν. Ο Αναγασόπουλος τώρα στη γωνία στόχησε. Ένα σου τριών πόντων. Ο Μαρκόπουλος έχει κάνει φάουλ, έχει κάνει βήματα. Έπεσε στο παρκέ. Έχω την εντύπωση ότι ήθελε φάουλ, αλλά κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Και εν τέλει δέχτηκε την απόφαση. Πασκάκης. Yeah.
φάσεις μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση πολύ ωραίο καλά τη 42-42. Εδώ στην άλλη πλευρά ο Σιδέρης με ένα πολύ δύσκολο σουτ σκοράρει και ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Εντυπωσιακό καλάθι Πασχάκης. Αναστασόπουλος εντελώς ελεύθερος, άστοχος όμως. Έχουν πέσει λίγο τα ποσοστά στο δεύτερο ημίχρονο. Μαρκόπουλος επιθετικό. Έπεσε με δύναμη πάνω στον Πασχάκη, ο οποίος είχε καταλάβει το τι θα γινόταν και είχε στηθεί. Θα τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά το τελείωμα δεν ήταν το ενδεδειγμένο. Το Σιδέρης τώρα. Ωραία πάσα. Ούτε οι ξάδερφος μπορούν να σκοράρουν όμως εξ επαφής. Και ο Αναστασόπουλος στην άλλη πλευρά, goal foul. 44-44 και μια συμπληρωματική φωνή για τον Αναστασόπουλο. Μαρκόπουλος τώρα με την μπάλα. Μαρκόπουλος στη γωνία. Σιδέρης για τρεις. Αστευτή, μακρινό ριμπάν του Καμπάση, ο οποίος θα δώσει στον Στεφανίδη. Καμπάσης ελεύθερος για τρεις. Το δοκιμάζει και εστοχεί. 44-47. Πολύ σημαντικό σουτ από τον Καμπάση, ο οποίος είναι πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι μέσα άστοχο το σουτ. Υπάρχει τους παλιάρα αμυντικό. Και ο Στεφανίδης τώρα. Αναστασόπουλος, έξτρα πάσα για τον Στεφανίδη. Θα σουτάρει αυτός, θα αστοχίσει. Σιδέρης, λάθος. Ο Στεφανίδης όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το δικό του κλέψιμο και έτσι μπάλα παραμένει στην ομάδα των ξάδερφων. Δρούγας μέχρι μέσα, πολύ ωραία κίνηση. Άτσαλο τελείωμα, ριμπάν του Στεφανίδη. Θα μπει μέχρι μέσα, θα τελειώσει με ταμπλό άστοχα και έχει κάνει ο ίδιος φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Μαρκόπουλος, Δρούγας για τρεις. Τανάστοχος Αναστασόπουλος τώρα θέλει να τρέξει τον εμβλιασμό. Θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Ο Δρούγας τώρα στην άλλη πλευρά, ούτε τώρα. Κι άλλος εμβλιασμός για τους Σαμαρίν. Έφυγε λίγο η μπάλα από τον Αναστασόπουλο. Εν τέλει πάσαρε στη γωνία στο Μαρκόπουλο. Πασχάκης για τρεις με άμυνα. Μέσα από το Πασχάκη.
πολύ μεγάλο σουτ, 44-50, δύσκολο σουτ. Και έχουμε time out τώρα για τους Xaderfors. Επιστρέψαμε από το time out. Με το Μιχάλη Σιδέρη να πασάρει στο Μαρκόπουλο, το Λεωνάρδο. Φάλαρης ποστάρει τον Πασχάκη. Τελειώνει τη φάση ανεπιτυχώς. Αμυντικό rebound από το Μαρκόπουλο. Φαλιάρας πολύ ωραία θα εφορμήσει προς τον καλάθι. Θα σκοράρει 8. Ότι χωρίζουν τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, 44-52, με ένα σερί 10-0 αν δεν κάνω λάθος για το γέλο Σαμαρή. Πάμε τώρα πάνω στον Φάλαρη, ο οποίος θα εκτελέσει βολές, θα αφήσει το πέμπτο μαντικό. Βάλαρη. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 44-52. Έχουν ώρα να ξεκολλήσουν από τους 44 πόντους. Η Xaderfors. Έστω και η δεύτερη, 45-52. Και ο Πασχάκης τώρα. Μαρκόπουλος. Φάλαρης για 3. Θα ήταν σημαντικό σου το αυτό. Αν έμπαινε, δεν μπήκε. 31 δευτερόλεπτα ακόμη. Κατοχή για του Γέλο Σαμαρίν. Στο συν 7 θυμίζουμε. Με ένα πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο και ένα πολύ καλό τελευταίο διάστημα που έχουμε κάνει ένα 11 στα τελευταία λεπτά. Τα κίτρινα υποβρύχια, Πασχάκης και πάλι με την μπάλα. Παίρνει το πίκα του Σπαλιάρα. Πασάρι δίπλα του στο Μαρκόπουλο, που έχει εκτελεί για 2 ασοχή. Και η μπάλα για τους Xaderfors. Μαρκόπουλος για 3, αστοχή, rebound του Πασχάκη και πετάει την μπάλα. Όχι, άστοχος, τέλος 3 δεκαλέπτου, θα επανερχόμαστε σε λίγο. Δεν έχουμε δει από πού φορτίζει. Yeah.
το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 7 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, 45-52 υπέρ των Yellow Submarine. Κάνανε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και συγκεκριμένα στα τελευταία 3 λεπτά το επιμέρους ήταν 11 και έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους με τον Αναστασόπουλο. Πασχάκης Μαρκόπουλος βγαίνει από τα σκριν και άλλο πικ του Σπαλιάρας, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία φάση για τον ψηλό των κίτρινων κουτρικίων. 45-54. Χριστοδούλου. Πολύ ωραία κίνηση. Ξεμαρκαρίζεται, τελειώνει τη φάση, σκοράρει 47-54. Είχανε πολύ ώρα να βάλουνε καλάθι, Ξάδερφορς. Πασχάκη διατρίχει αυτό μέσα, 47-57, από έναν εξαιρετικό Πασχάκη, ο οποίος είναι πολύ εύστοχος από τα 6.75. Και πάει τη διαφορά, και αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. Χριστοδούλου πάλι μόνος του, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Μακρινό rebound του Αναστασόπουλου, ο οποίος έχει κοντρολάρει με το πόδι βέβαια. Και έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους ξάδερφους. Χριστοδούλου. Βρήκε τείχο καθώς του παίξε άμυνα Σπαλιάρα, πολύ καλή. Μαρκόπουλος μέχρι μέσα, Πασχάκης. Και Μαρκόπουλος θα χάσει την μπάλα από... Θα χάσει την μπάλα και κατοχή για τους ξάδερφους. Με αυτή την απροσεξία παίρνουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Στο δούλο. Στο δούλο. Πάσα του δεν είναι καλή. Πολύ καλή άμυνα από τους Γέλλος Αμαρίν εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Πασχάκη ξανά ελεύθερο, ξανά για τρεις, ξανά εύστοχος. 47-60 με έναν εκπληκτικό Χρήστο Πασχάκη, ο οποίος δεν σταματιέται πραγματικά, ειδικά από τα 6.75. Τώρα ένα deflection που θα πάσει. Κατοχή με 13 δευτερόλεπτα για τον ξάδερφο Μαρκόπουλος. Μέχρι μέσα ωραία πάσα. Φάουλ του Αναστασόπουλου πάνω στον Σιδέρη. Για δύο ελεύθερες βολές καθώς το φάουλ ήταν πάνω στην προσπάθεια. Μέσα η πρώτη από τον Σιδέρη. Το Μιχάλη Σιδέρη. Μέσα και η δεύτερη. 49-60. Παρ' όλα αυτά οι Yellow Submarine παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ τα τελευταία λεπτά, πολύ, πολύ εύστοχοι. Παλιάρας για δύο, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Μαρκόπουλος. Χριστοδούλου. Φάλαρης προσποιείται, τελικά σουτάρι για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάν Πασχάκη. Παραλίγο να γίνει το λάθος, τελικά ο Σπαλιάρας έσωσε την κατοχή. Αναστασόπουλος, Στεφανίδη, Πασχάκης. Με δύο δευτερόλεπτα στη διάθεσή του κρατάει την κατοχή, αλλά έχει μόλις ένα δευτερόλεπτο. Θα πρέπει να απλά να πετάξει την μπάλα. Δεν προλαβαίνει για κάτι παραπάνω. Για να δούμε τι θα σχεδιάσουν. Χρήστο!
χρόνου δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Και ο Σιδέρης δίπλα του στο Λεωνάρδο Μαρκόπουλο, ο οποίος θα στάρει για τρεις, είναι άστοχος. Βάλαρης μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Αν σούταρε κιόλας θα έπαιρνε βολές. 6 και 32 λοιπόν, στους 11 η διαφορά. Σιδέρης θα μπει μέχρι μέσα. Ραφαήλ Σιδέρης τώρα για 3, είναι άστοχος. Rebound Μαρκόπουλου και η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Πασχάκη. Πάλι Μαρκόπουλος. Στεφανίδης το δοκιμάζει για 3. Είναι άστοχος. Rebound του Φάλαρη. Και ευκαιρία να τρέξει τώρα ο Σιδέρης. Θα κάνει το λάθος. Θα βάζει με τον εαυτό του. Φαίνεται πως και οι ξάδερφοι έχουν χάσει το καθαρό τους μυαλό. Και αλλαγές. 4 χρόνια. Μαρκόπουλος. Αναστασόπουλος. Θα πει μέχρι μέσα, ωραία κίνηση. Θα πάρει το φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Πολύ θετικός και Αναστασόπουλος στο σημερινό παιχνίδι. Έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά ακόμη και στους 13 πόντους. Μέσα η πρώτη, 49-61. Στα παράθυρα. Και μπαίνει στο παράθυρο. 2 στους 2. Χριστοδούλου. Σιδέρης μέχρι μέσα. Μαρκόπουλος το σκέφτηκε, δεν το πήρε όμως. Φάλαρης ελεύθερος για 3. Άστοχος. Αμυντικό ριμπάν του Αναστασόπουλου, που χάνει όμως την μπάλα, και ο Μαρκόπουλος είναι εκεί για να τελειώσει τη φάση. 51-62. Να μειώσει εκ νέου στους 11. Στεφανίδη. Θα μείνει ελεύθερος πίσω από τα σκριν, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Το Χριστοδούλου τώρα με την μπάλα. Και πάλι Χριστοδούλου. Θα πει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραίο καλάθι. 53-62, μετά από ώρα η διαφορά πέφτει. Και πέφτει και ο Χριστοδούλου στο παρκέ. Κράμπα, αν δεν κάνω λάθος. Τον βοηθάνε και οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι. Σηκώνεται ο Χριστοδούλου. Βέβαια φαίνεται να πονάει. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν. Μένει να δούμε τι έχει ο Χριστοδούλου. Αναστασόπουλος τώρα ελεύθερος για 3. Μέσα και αυτό, εξαιρετικός ο Αναστασόπουλος πραγματικά. 53-65.
πολύ σημαντικό καλάθι αυτό. Φάλαρης για 3, μέσα, 56-65, πολύ ωραίο καλάθι. Στεφανίδης μέχρι μέσα, με ένα φλόιτερα στο χ, Καμπάσης πιο ψηλά από όλους. Δεν μπορεί να τελειώσει αυτά τη φάση. Παραμένει το 56-65. Και τώρα ο Σιδέρης με μια διείσδυση θα σκοράρει και θα μειώσει σε 7, 3 και 50. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα κάτι λιγότερα από 4 λεπτά που απομένουν. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα μετά το time out. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ, 58-65, με ένα γρήγορο 5-0 οι Xaverfors δείχνουν να ξαναμπαίνουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Για να δούμε αν έχουν χρόνο. Μαρκόπουλος, Αναστασόπουλος. Δύσκολη πάση για τον Στεφανίδη, παρόλα αυτά αφού έχει συγκρατήσει την κατοχή του. Καμπάσης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σπαλιάρας, ελεύθερος ο Μαρκόπουλος για 2, είναι άστοχος. Ακόμη μια καλή άμυνα για τους ξάδερφους, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Σιδέρης μέχρι μέσα, πολύ ωραία κίνηση, είναι άτυχος. Και στην άλλη πλευρά τώρα ο Μαρκόπουλος θα τελειώσει τη φάση με ένα λέγια. Πολύ γρήγορη η επίθεση για τον Γέλο Σαμαρή. Που πηγαίνει διαφορά εκ νέου σε 9. Σιδέρης και πάλι μέχρι μέσα. Μαρκόπουλος. Θα του φύγει μπάλα από τα χέρια, κλέβει ο Στεφανίδης. Και πασάρει στη γωνία στον Αναστασόπουλο, ο οποίος θα σουτάρει. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Με τον Σιδέρη να θέλει να τρέξει, τελειώνει τη φάση άτσαλα. Παραμένει το 58-67, δεν είναι ευχαριστημένος και αυτό και ο ίδιος με το τελείωμά του. Στεφανίδης. Βάουλ τώρα και παραφορά από την sideline του Στασόπουλο. Στεφανίδης. Παίζει ωραία το pick and roll με τον Σπαλιάρα, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. Εξαιρετική επίδεση για τον Γέλο Σαμαρή, οι οποίοι παίρνουν απόσταση 11 πόντων, που ίσως να είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να ανατραπεί, καθώς απομένουν λιγότερο από 2 λεπτά. Δύσκολη προσπάθεια εδώ του Σιδέρη, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound του Μαρκόπουλου, με συγχωρείτε, όχι του Σιδέρη. Και τέλος επίθεσης, μπάλα για τους Γέλος Σαμαρίν. Αναστασόπουλος δίπλα στο Μαρκόπουλο. Παίρνει το πίκ από τον Σπαλιάρα. Πάνω στη γωνία στο Στεφανίδη. Ωραία στο Σπαλιάρα, ο οποίος θα χάσει την μπάλα όμως. Και ο Μαρκόπουλος τώρα
Θα μπει μέχρι μέσα, ωραία κίνηση. Ωραίο για το τελείωμα, πήρε το φάουλ. Δεν έβαλε το καλάθι, ήταν άτυπο. Παραμένει το 58-69, 1 και 16 ακόμα. Άστοχη η πρώτη από τον Μαρκόπουλο. Ανάληψη στην βολή τώρα. Έχει άλλη μία. Άστοχη και αυτή. Ο Καμπάς στο αμυντικό και ο Στεφανίδης τώρα με προοπτικές να τρέξει η ομάδα του. Τελικά πάνε στη σέντ επίθεση. Στεφανίδης. Αναστασόπουλος. Και πάλι Στεφανίδης, πολύ ωραία backdoor πάσα στο Σπαλιάρα, ο οποίος θα παλέψει και τελικά η μπάλα στον Αναστασόπουλο. Στεφανίδης από πολύ μακριά για τρεις, έστοχος. Αυτό είναι το dagger που λέμε στο NBA. Το τελειοκτικό χτύπημα 57-72 συν 14. Δεν γίνεται σε 40 δευτερόλεπτα να τραπεί αυτό το σκορ. Μαρκόπουλος, το σκέφτηκε ο Φάλαρης, θα το επιχειρήσει τελικά. Θα το βάλει 61-72. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και έχω την εντύπωση ότι ναι, δεν θα κάνουν επίθεση και έλωσα Μαρίν. Νίκη λοιπόν για τα κίνδυνα υποβρύχια. Παρόλο που ήταν με πολύ λίγους παίκτες. 61-72 λοιπόν. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.